crying because you're making me feel funny. A hustler, got no money. Hustler, got no money. 33 long hard years and still struggling. You talk so quiet and still say something. Thank you, baby, because you're making my name. You know I'm not a rider going out for pay. I wanna take it to the heat. No, never leave, but I'm only gonna be what I made it be. I made it. DOC, I own the low bar diet regularly. Hustler, got no money. Δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, το καράβι για τη Γάζα είχε σήμερα τη συνδιάσκεψη του για το στόλο για τη Γάζα εδώ στην Αθήνα και είναι τώρα εδώ να δουν το φεστιβάλ μας. Νομίζω ότι κάνανε την πόρτα τους. Να συμπαρασταθούν βέβαια στον αγώνα της Κερατέας. Ένα σύντομο χαιρετισμό είναι αρκετά ο κύριος Πλησίας να σας πει. Λοιπόν, πριν σας πει κάτι ο κύριος Πλησίας, να παρουσιάσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν αυτές τις μέρες εδώ. Έχουμε την προτελευταία συνδιάσκεψη, είναι η προτελευταία μας συνάντηση. Η τελευταία θα είναι και η καταληκτική για να ξεκινήσουμε, να πάμε κάτω. Ξανά. Θέλω πριν πω αυτά τα δύο, μόνο δύο λόγια, να παρουσιάσω αυτούς τους ανθρώπους από την εθνικότητα, από τον τόπο από τον οποίο ήρθε ο καθένας τους, να πούνε το όνομά τους και μετά θα επανέλθουμε για να παραδώσουμε όπως πρέπει τον λόγο στον ήχο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Your name. Μαζί σας στον αγώνα! We are with you. Diablo Canadian boat to Gaza. Muhammad Sawalha, International Committee to break the siege on Gaza. Free Palestine. Zahir Birawi from Britain to Gaza. Free, free Palestine. Izzet Shahin from Turkey to Gaza. Nathan Finkelstein, the Swiss boat to Gaza. Free Palestine. Azman from Malaysia, Gaza, Greece. Theresa McDermott, free Gaza, Scotland. Stay strong, keep fighting. We salute you, Canada. Laura Rao from Roma, Gaza, Spain. Long life, Canada resistance, and long life to Palestine. Maria from Spain, Roma, Gaza, Palestina libre. Canada también. Maria Elena from Italy, free Palestine. Claude from France, long live resistance, long live Palestine.
Ruben Maltesi from Switzerland. Liberté pour la Palestine! Saman Bona, Sweden. Power to the people! Mohammed Hanefi from Turkey. İHA, Mavi Marmara. Freedom for Palestine! Profiler from Sweden, but also from Israel. I will play for you a piece that I played on the boat on the way to Gaza. I will play it on other saxophone. This other saxophone is still in the Israeli prison. We have the same struggle, but in different places. And please, we... Belgium to Gaza. FI Store and Viva Greece for Gaza, please! Δε φεριά στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, θα φύγουμε σε δύο μήνες όπως είπαμε. Την προηγούμενη φορά μας περίμεναν εκεί, όπως σας περιμένουν και εσάς κάθε μέρα εδώ. Συναντηθήκαμε μαζί τους, είχαμε την εξέλιξη που είχαμε, την ιστορία τη γνωρίζετε, δεν θα την επαναλάβουμε. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναπάμε. Αυτή τη φορά περισσότερα καράβια, πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Πάνω από 10 καράβια, πάνω από 1000 άνθρωποι. Θα πάμε εκεί, πρόσωπο με πρόσωπο. Κάπου θα τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θα τους περάσει. Κι αν δεν καταφέρουμε τώρα να σπάσουμε αυτό που πρέπει να σπάσουμε, θα ξαναπάμε. Το έχουμε αποφασίσει, θα το καταλάβουν κι αυτοί κάποια στιγμή. Εμείς πάμε στην Παλαιστίνη γιατί είναι ένας λαός που αγωνίζεται. Ήρθαμε στην Κερατέα γιατί αγωνίζεστε. Δεν υποστηρίζουμε οποιονδήποτε λαό. Δεν υποστηρίζουμε οποιονδήποτε. Πρέπει να αγωνίζετε και εκεί του δίνουμε και εμείς το χέρι. Και εμείς πάμε να κάνουμε αυτό το μικρό πράγμα που κάνουμε. Τώρα, όπως είπα και πριν, ο λόγος παραδίδεται στον ήχο, στη μελωδία. Ο Dror Feiler θα τον ακούσετε με το σαξοφωνό του. Είναι αυτός ο ήχος του ξεκινήματος από το λιμάνι της Ελευσίνας στα, πρέπει να ήταν 26 του Μάη, ημέρα Τρίτη, βραδάκι. Γεια σας. Free!
κινήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 1947. Εκεί μεγάλωσα, τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί, εκεί πήγα σχολείο. Εκεί έζησα μέχρι το 1962, οπότε και ήρθα στην Ελλάδα. Τα χρόνια αυτά θα λέω ότι με σημαδέψαν, γιατί η οικογένεια είχε μια έντονη παρουσία στην ζωή της παροικίας, της ελληνικής παροικίας. Ένα γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα τοποθέτηση μου έναντι του Παλαιστινιακού ζητήματος, αλλά και γενικότερα των ζητημάτων που αφορούν τους Άραβες, είναι ο πόλεμος του 1956, είναι ο πόλεμος που λέγαμε του καναλιού του Σουέζ.